також Бутан. Та тож в руби, та тож хитрий кож буде шапати адрес. В рікаме телефону то апостолія тора. Τι γίνεται τώρα, είναι πρωί, είναι 5η, 12 Νοεμβρίου και στις 28 Νοεμβρίου έχει όλη τα γενέθλιά του. Τις προηγούμενες χρονιές πάντα μας αρέσει όταν έχουμε τα γενέθλιά μας ή εγώ ή εκείνος να κάνουμε ένα στον άλλον κάποιο δωράκι. Εγώ πέρυσι το έκανα ένα τριήμερο, πήγαμε στη Λίμνη Πλαστήρα σε ένα πανέμορφο ξενοδοχείο. Εκείνος μου πήρε το τηλέφωνό μου, τέλος πάντων. Το θέμα είναι το εξής. Τώρα είμαστε σε καραντίνα και εγώ είχα κανονίσει πάλι να πάμε κάπου, χωρίς να το ξέρει βέβαια εκείνος, θα ήταν έκπληξη. Όμως μας κλείσανε πάλι μέσα λόγω καραντίνας και δεν μπορούμε να φύγουμε να πάμε κάπου. Οπότε κάτι έτσι πολύ μικρό και συμβολικό για τα γενέθλιά του για να γιορτάσουμε, το αγόρασα ένα jacket Adidas που έχουμε έρωτα με την εταιρεία Adidas γενικά και εγώ και εκείνος και εκείνος πιο πολύ. Και το θέμα είναι ότι ήταν όλο κλείπεις εξωτερικές δουλειές και μου είχε στείλει η ACS Courier μήνυμα ότι το δέμα μου είναι στο δρόμο έρχεται, αλλά όλοι κόπουν αν θα τελειώσει τις δουλειές του και το δέμα δεν έχει έρθει ακόμα. Και εγώ δεν θέλω να έρθει το δέμα όσο όλα είναι εδώ, γιατί θέλω να είναι έκπληξη. Δεν θέλω να έρθει δηλαδή και να μου πει τι είναι αυτό και να πρέπει να του πω το πήρα, γιατί είναι ακόμα 12 Νοεμβρίου και θέλω... Θέλω στη γενέθλιά του να το δώσω, να έχουμε στολίσει το δέντρο, να το βάλω κάτω το δέντρο, να το ξυπνήσω το πρωί, να το φτιάξω τούρτες. Έχω δηλαδή σχέδια. Τέλος πάντων, άμα τα καταφέρω, θα τα τραβήξω όλο σε βιντεάκι που δεν είναι κάτι φοβερό δηλαδή. Ένα τζάκετ του πήρα, αλλά έτσι για το καλό. Θέλω να τραβήξω το πρόσωπό του την ώρα που θα το δίνω. Ήρθε, παιδιά, μόλις χτύπησε το κουτί. Ήρθε. Λοιπόν, ήρθε το δέμα, εδώ είναι. Θα πάω τώρα κάτω να το κρύψω γρήγορα πριν να έρθει ο Όλεκ, γιατί λογικά θα είναι κάπου στον δρόμο, έχει αργήσει πολύ, αλλά δεν ξέρω, λογικά θα είναι κάπου στον δρόμο. Αχ, πού να το κρύψω δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω σκεφτεί να το βάλω εδώ πάνω στην τουλάπα. Εδώ πάνω έχω ένα κουφάν μου και δεν το ανοίγει ο Όλεκ ποτέ αυτό το τουλάπι. Οπότε... It was at this moment that he knew. He fucked up. Όχι ρε γαμώτο. Έχει έρθει λάθος μπουκάν. Είναι λάθος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη και θυμωμένη. Η παραγγελία μου έχει έρθει λάθος. Εγώ παρήγγειλα ένα Adidas λευκό μπουφάν και μου έχει έρθει ένα Nike μαύρο. Ό,τι να είναι δηλαδή. Αυτή τη στιγμή η καρδιά μου χτυπάει πάρα πολύ δυνατά γιατί όπου να είναι θα έρθει όλο και δεν ξέρω πώς μπορώ να το επιστρέψω αυτό τώρα μέσω καραντίνας. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Τα έχω επικοινωνήσει μαζί τους και περιμένω τώρα απάντηση. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Κατέληξα να το πω στον Όλεκ τελικά την έκπληξη που πήγα να το κάνω, γιατί είναι epic fail αυτή η έκπληξη. Εφόσον το μπουφάν μου πήρε είναι τελείως διαφορετικό. Ακούστε να δείτε λοιπόν τι έχει γίνει. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με αυτούς τους ανθρώπους που αγόρασα το ρούφαν. Ήταν ένα online κατάστημα στο Instagram. Προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους, έχουν κάποιο τηλέφωνο μπορείς να τους καλέσεις. Στο Viber όπου εξ αρχής επικοινώνησα μαζί τους για να κάνω την παραγγελία και μου δώσανε τα στοιχεία αποστολής και όλα. Δεν σηκώνουν το τηλέφωνο, ενώ έχουν δει τα μηνύματα δεν απαντάνε. Είχα μία ελπίδα ότι θα απαντήσουν, τελικά κατέληξα να το πω στον Όλεκ γιατί είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη. Και τι γίνεται τώρα. Τους έστειλα τώρα πριν από λίγο στο Instagram όλη την κατάσταση ότι σας είχα παραγγείλει να ο ρυθμός αποστολής, να αυτό, να εκείνο, να τ' άλλο. Και εκεί που περίμενα να μου απαντήσουν, τι κάνανε. Μαντέψτε τι κάνετε. Ξέρετε ότι θα το μαντέψετε, σωστά. Mm-hmm. Με μπλοκάρανε. Αυτή τη στιγμή θέλω, δεν ξέρω, θέλω να τους βρω και να τους κάνω κάτι πολύ κακό. Δεν ξέρω πού θα απευθυνθώ. Θα απευθυνθώ στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα απευθυνθώ στην προστασία του καταναλωτή.
Παίρνω την ACS Courier, δεν το σηκώνω. Γιατί τους έπαιρνα την ώρα που ήρθε η αποστολή, να τους πω ότι έχει συμβεί και το έχω δώσει χρήματα, μην δώσετε τα χρήματα. Γιατί ήταν με αντικαταβολή, ώστε να μην τα πάρουν οι νοπατεώνες. Ελπίζω να μην τους έχουν δώσει τα χρήματα, δεν ξέρω τι θα κάνω τέλος πάντων, αλλά αυτή τη στιγμή με κάποιο τρόπο θα κινηθώ και δεν είναι για το. Για τα χρήματα, είναι για την έκπληξη που ήθελα να κάνω, είναι και για τα χρήματα. Γιατί να μην είναι για τα χρήματα, ήταν ένα σεβαστό ποσό, ήταν 60 ευρώ το μπουφάνα ήταν. Από την άλλη πλευρά, πολύ ωραίο πράγμα έχει συμβεί, διότι είμαστε σε καραντίνα, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί και να βαρεθείς κάποια στιγμή και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, να προσπαθήσουμε να ξετρυπώσουμε τους frogs. Υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube που παρακολουθώ τους ξένους YouTuber που λέει «We got scammed» και μας βρεθήκαμε με θύματα. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς θα κινηθώ, αλλά είμαι πάρα πολύ θυμωμένη, πάρα πολύ θυμωμένη. Δηλαδή όταν είδα ότι με μπλοκάρανε, εκεί ήταν που κατάλαβα ότι όλα έχουν τελειώσει. Εσείς τι θα κάνετε ηλεκτρονικών εγκλημάτων να καλέσουμε? Δεν ξέρω ποια υπηρεσία πρέπει να καλέσουμε. Από μόνοι μας να το κυνηγήσουμε. Προστασία πελατών, καταναλωτή, δικηγόρο, πώς θα, τι κίνηση θα κάνετε? Εγώ πάντως θα τους βρω. Θα τους βρω. Και θα σας βάλω και τα στοιχεία τους εδώ στο βίντεο κάπου, ώστε να μην παραγγείλετε ποτέ από αυτούς τους ανθρώπους, αν τους βρείτε στο Instagram, μην παραγγείλετε ποτέ. Εκτός αν έχει συμβεί κάποιο λάθος και περιμένουμε απάντηση, θα σας πω. Ναι, από λάθος μου μπλοκάραν, από λάθος, ναι. Κατά λάθος πατήσανε το κουμπί του μπλοκ. Τώρα, Αλεξάνδρα, καλή τα τηλέφωνα του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Να δούμε από εκεί η αντίδραση. Δοκιμή νούμερο 1. Η ώρα είναι 6 και 5 λεπτά. Περιμένουμε. Το ηλεκτρονικό έγκλημα δίνει ρεσιτάλ. Περιμένω 10 λεπτά να μιλήσω με το ηλεκτρονικό έγκλημα να μου πούν τι να κάνω. Όλοι οι εκπρόσωποι είναι λίγο απασχολημένοι. Χαμός με τις απατεωνιές. Δεν θα το βάλουμε κάτω. Θα νικήσουμε. Θα τους βρούμε, θα τους ξετρυπώσουμε τους απατεώνες. Και αν νομίζουν ότι μας δημιουργούν πρόβλημα, είναι χαρά μας για την περιπέτεια. Κάθεται στο σπίτι, έχεις μόνο το iPad. Είμαστε σε καραντίνα, δεν έχουμε τι να κάνουμε. Δεν θέλω να βιαστώ, αλλά νιώθω ότι μία από τις υπηρεσίες προστασίας του πολίτη λίγο αργή, καθυστερεί. Και είναι από τις υπηρεσίες οι οποίες έπρεπε να δουλεύουν έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι 6 και 20 και είμαστε εκεί που είμαστε. Ελπίζω να μην έρθω σε μία εβδομάδα και θα είσαι εδώ ακόμα. Πολύ πιθανό. Θα πάμε τώρα στην ACS. Αν καταφέρουν να μας εξυπηρετήσουν και μας δώσουν τα χρήματα πίσω και πάντα δεν μας την αρχικά αποστολία, αποφάσισαμε τώρα έτσι να το κάνουμε, να δούμε πώς βρούμε από ποια άκρη. Γιατί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος δεν το σηκώνει, η προστασία του καταναλωτή δεν το σηκώνει. Αυτοί με έχουν μπλοκάρει. Οπότε τώρα πάμε να δούμε πώς καταφέρουμε κάπως έτσι να το κάνουμε. Κομάντος σε φάση συναγερμού, πόση ώρα μας χρειάστηκε από τη σημείωση συναγερμού να φτάσουμε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, το άλλο περίεργο της υπόθεσης, όταν βιάζεσαι γίνονται διάφορα πράγματα, πέφτουν κλειδιά από τα χέρια, ξεχνάς πράγματα. Λοιπόν, σε χρόνο ντετέ έχουμε φτάσει στο ACS Courier, Άγιο Στέφανο, είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε. Οπότε τώρα θα μάθουμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινάτε με μία επικοινωνία. Όχι, θέλω να σας απευθυνθώ αυτό το θέμα το οποίο το πήρα σήμερα. Δώσετε τα χρήματα τα οποία εγώ έδωσα. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα το οποίο είναι 180.000. Ναι, για να μπορέσουμε να προλάβουμε. Υπάρχουν κάποια διαδικασία στο οπότε, ακούμε. Εσείς, εφόσον έγινε σήμερα εγώ, δηλαδή δεν μπορείτε να μην παραδώσετε. Για να ολοκληρώσετε το έτοιμά σας. Είστε σε γραμμή προτεραιότητας για τον επόμενο υπάλληλο εξυπηρέτησης. Εκτιμόμενη αναμονή έως 8 λεπτά. Λοιπόν, Αλεξάνδρα πάλι πήγε να ρωτήσει κάποιες λεπτομέρειες, γιατί το μόνο που μπορούσε να πει υπάλληλος ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με ένα αρμόδιο τμήμα και μας έδωσε ένα σταθερό τηλέφωνο, σε οποίο σταθερό τηλέφωνο έτσι και αλλιώς Αλεξάνδρα έπαιρνε και δεν απαντούσε και κανένας. Τώρα είμαστε πάλι σε επικοινωνία με το τηλέφωνο του ACS κεντρικά. Εν μεταξύ μας, Αλεξάνδρα τώρα τρέχει να κάνει εμβόλιο για να μην πάθει ξανά αυτό που είχε πάθει. Αυτά. Για να δούμε τι άλλο τραγούδι θα μας βάλουν. Καλή προτεραιότητα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πείτε μου ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να σας καλέσει η Πέτρος
Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Θα σημειώσουμε το πρόβλημα που υπάρχει και θα σας καλέσουμε έτσι από τα κεντρικά από αύριο τώρα, ναι, για να σε ενημερώσω τι γίνεται. Τέλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Επειδή προσπαθώ να προλάβω και κάποιες καταστάσεις με αστυνομία και με διώξη ηλεκτρονικών εγκλημάτων, θα ήθελα να μάθω αν εγώ πρέπει τώρα στο κατάστημα να ζητήσω κάτι από το courier που έχει περάσει. Όχι, θα περιμένετε επικοινωνία από τα κεντρικά να σας ενημερώσουν για τη διαδικασία. Okay, σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε περιμένω τα νέα από εσάς, έτσι. Ακριβώς, ενημερωθείτε μάλιστα. Καλό απόγευμα να έχετε. Γεια σας. Βρήκαμε τηλέφωνο του Αποστόλια τώρα πάνω στο των αλλαγών. Πήραμε εμείς τηλέφωνο ξανά την ACS, είδατε που έπαιρνε πριν όλοι, αλλά ξαναπήρα εγώ να επιβεβαιώσω ότι δεν θα δοθούν τα λεφτά στον άνθρωπο που μας έχει στείλει το δέμα. Οπότε αυτή τη στιγμή η διαδικασία είναι ως εξής. Τα χρήματα μπλοκάρονται από την ACS, δεν δίνονται στον Αποστολέα. Θα μας πάρουν τηλέφωνο να μας πούνε ναι, ώστε να δώσουν όλοι αυτό το πακέτο πίσω και να πάρουμε τουλάχιστον τα χρήματά μας. Προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτό το πράγμα ενώ έχουν τα στοιχεία τους στα τηλέφωνά τους. Δηλαδή, θα μπορούσαν να μου πούνε κάλλιστα, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να μου πούνε: ξέρετε κάτι, κάναμε λάθος και δεν έχουμε το προϊόν που μας ζητήσατε. Μπορούμε να σας δείξουμε άλλες εναλλακτικές. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό και η συγκεκριμένη σελίδα θα σας τη δείξω. Αλήθεια, θα τη βάλω. Έχει πάρα πολλούς followers. Τους ρώτησα το μεταξύ την συνομιλία όταν έκανα την παραγγελία, τους λέω: είναι αυτό που βλέπω στη φωτογραφία ακριβώς έτσι? Μου λένε ακριβώς έτσι. Τους λέω: είναι αυθεντικό ή είναι κόπι? Λένε: είναι αυθεντικό, αλλά ποιότητα. Να μην πω ότι είναι ποιότητα. Μόλις ήρθαν από την ACS και πήραμε το δέμα. Δεν μας πήραν τηλέφωνο, αλλά μόλις ήρθανε και λέμε μια επιστροφή. Μου δώσανε τα χρήματα. Οπότε. Όλα καλά, τελείωσε και αυτή η υπόθεση. Ας ελπίσουμε να μην ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο. Ας ελπίσουμε να μην βρεθεί δημοπάτης κανένας άλλος. Ελπίζω και σε εσάς που βλέπετε να είναι μάθημα αυτό. Μόνο χέρι-χέρι. Τι? Μόνο χέρι-χέρι. Μόνο χέρι-χέρι. Να ανοίγουν και να βλέπουν. Να ανοίγετε. Τι είναι αυτό που σας φέρνουνε. Εμείς την πατήσαμε. Ευτυχώς ήταν πολύ γρήγορη η ανταπόκριση της ACS. Δεν τους περιμέναμε να έρθουν σήμερα, η αλήθεια είναι. Τώρα φεύγαμε γιατί πάμε στο γιατρό, έχει όλα μία μικρή περιπέτεια, αλλά την ώρα που ήμασταν στην πόρτα μας πήραν και μας πήρανε. Τι πάει το κουδούνι και λέει μία επιστροφή από την ACS. Και να, αυτό ήταν. Εν τω μεταξύ μου φέρανε ένα voucher εδώ που μου κάνανε την επιστροφή και τώρα βλέπω πάνω στο voucher ότι γράφει την διεύθυνση αυτού που... Έχει κάνει μαλάκι. Που έχει κάνει όταν με έχει κάνει. Και δεν είμαι σίγουρη τι μπορώ να κάνω αυτή τη διεύθυνση. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί που μας κάνανε την απαταγιά και με μπλοκάρανε και δεν μου απαντάνε και. Και δεν τους πέρασε και δεν πήραν τα χρήματα. Εντάξει, πήραν το προϊόν τους πίσω. Εγώ πήρα τα χρήματά μου, εκείνοι χρεώθηκαν τα έξοδα. Τα πήγαινα, έλα και αν δεν κάνω λάθος, ήταν γύρω στα 15 ευρώ. Και έχω και τη διεύθυνσή τους. Ένας κακός άνθρωπος θα είχε πακετάρει μέσα σκουπίδια. Ένας κακός άνθρωπος όντως θα είχε πακετάρει μέσα κάτι άλλο. Αλλά εμείς δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή ήταν η περιπέτειά μας. Τελείωσε. Τέλος και όλα καλά. Τώρα πρέπει να δούμε τι δώρο θα κάνουμε στον Όλη για τη γενέθλιά του.